Shortfin Mako Shark. Ισούρους Οξύριγους. Ο Ρηχοκαρχαρίας είναι ο νικητής της δεύτερης ψηφοφορίας στο κανάλι μας στο YouTube για τον Καρχαρία που θα θέλατε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο. Βουτιά στα ανοιχτά λοιπόν για να συναντήσουμε τον Ρηχοκαρχαρία. Πρόκειται για έναν μεγάλο καρχαρία. Ο Ισούρους Οξύριγους, τον οποίο και εξετάζουμε σε αυτό το βίντεο, είναι μεγαλύτερος από τον Ισούρους Παύκους, μακρυπτέρυγος Ρηχοκαρχαρίας, όπου και οι δύο αποτελούν τα μοναδικά μέλη των Ισούρους. Ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ήταν 4 μέτρα και 45 εκατοστά και πιάστηκε στις ακτές της Γαλλίας το Σεπτέμβριο του 1973. Ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1950, στον Μαρμαρά της Τουρκίας, ανεπίσημα καταγράφηκαν οι μεγαλύτεροι ρηχοκαρχαρίες του κόσμου, με μήκος 5,77 μέτρα και 6,19 μέτρα. Και λέμε ανεπίσημα επειδή η καταγραφή δεν έγινε τη στιγμή της σύλληψης, αλλά έπειτα από φωτογραφίες. Το σχήμα του ρηχοκαρχαρία μοιάζει με βελόνα και έχει μια μυτερή και μακριά μύτη. Οι ρηχοκαρχαρίες έχουν ένα πολύ υδροδυναμικό σχήμα. Σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική για τις λαμνίδες αερόβια μυϊκή αναπνοή, ο ρηχοκαρχαρίας μπορεί να αναπτύξει εντυπωσιακή ταχύτητα και μετακινείται με μεγάλη ευκινησία. Πρόκειται για τον γρηγορότερο καρχαρία στον κόσμο, με ταχύτητα κολύμβησης στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα και ακτινάξεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το όνομα Μάκο προέρχεται από την λέξη των Μαωρί της Νέας Ζηλανδίας για τον καρχαρία. Ο ρηχοκαρχαρίας κατατάσσεται στην οικογένεια των λαμνιδών, η οποία περιλαμβάνει και τον μεγάλο λευκό καρχαρία. Οι καρχαρίες Μάκο απαντώνται σε υπεράκτιες εύκρατες και τροπικές θάλασσες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για πελαγικά είδη που μπορούν να βρεθούν από την επιφάνεια μέχρι και σε βάθος 150 μέτρων. Αν και συνήθως βρίσκονται μακριά από την ακτή, συχνά κολυμπάνε γύρω από νησιά. Είναι ένας από τους μόλις 4 γνωστούς ενδόθερμους καρχαρίες, που σημαίνει ότι σπάνια βρίσκεται σε ύδατα ψυχρότερα των 16 βαθμών Κελσίου. Οι ρηχοκαρχαρίες τρέφονται κυρίως με κεφαλόποδα, οστεώδη ψάρια όπως κολλή, τόνοι, παλαμίδες και ξυφίες, αλλά μπορεί να φάνε και άλλους καρχαρίες, φώκες, θαλάσσες χελώνες και θαλασσοπούλια. Κυνηγούν κολυμπώντας κατακόρυφα προς τα πάνω και σκίζουν κομμάτια από τα πλευρά και τα πτερίγια των θεραμάτων τους. Οι ρηχοκαρχαρίες κολυμπούν κάτω από το θέραμά τους ώστε να μπορούν να δουν τι είναι πάνω και έχουν μεγάλη πιθανότητα να επιτεθούν στη λία τους προτού αυτή το αντιληφθεί. Το δάγκωμα στο μίσχο της ουράς μπορεί να κινητοποιήσει το θύραμα. Η ύπαρξη ξυφία είναι μια καλή ένδειξη για ρηχοκαρχαρίες, καθώς ο πρώτος αποτελεί τροφή για το δεύτερο και προτιμά παρόμοιες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Οι καρχαρίες Μάκο διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να αναζητήσουν λία ή συντρόφους. Το Δεκέμβριο του 1998, ένα θηλυκό με ετικέτα από την Καλιφόρνια συνελήφθη στον κεντρικό ειρηνικό από ένα Ιαπωνικό ερευνητικό σκάφος, που σημαίνει ότι αυτό το ψάρι ταξίδεψε πάνω από 2.750 χιλιόμετρα. Στην Ελλάδα, η θέαση καρχαριών Μάκο δεν είναι σπάνια. Μόλις πρόσφατα, το καλοκαίρι του 2018, ένας μικρός καρχαρίας Μάκο βγήκε στην παραλία του Πλακιά στην Κρήτη. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα για θεάσεις καρχαριών στα ελληνικά νερά, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τη σελίδα μας, όπου και υπάρχει πλήρης βάση δεδομένων με τις θεάσεις καρχαριών στην Ελλάδα. Το link υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό λοιπόν ήταν το αναλυτικό βίντεο για τον καρχαρία Μάκο. Αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe στο κανάλι μας, ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέο μας βίντεο.